ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι αναφέρθηκε στις προεκλογικές δεσμεύσεις που είχε δώσει προς τους Έλληνες πολίτες το 2019 και στην υλοποίησή τους στο τέλος της τετραετίας του. Αναφερόμενος βέβαια και στις αντικσότητες, τις ιδιαίτερες που αντιμετώπισε στη διακυβέρνηση της χώρας, όπως το μεταναστευτικό ζήτημα, η φύλαξη των συνόρων, η αποτροπή των κρίσεων των πολιτικών και των γεωπολιτικών, η ενεργειακή κρίση και βεβαίως το κέντρο όλων αυτών η πανδημία. Παράλληλα, έθεσε και το στίγμα και αναφέρθηκε στους εμβληματικούς τομείς της νέας διακυβέρνησης που υπολογίζει ότι θα έχει μετά το αποτέλεσμα των εκλογών που θα δώσει στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να προγραμματίσει τη νέα διακυβέρνηση της χώρας. Οι συμπολίτες μας τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, τόσο στο Λιξούρι όσο και στο Αργοστόλι, παρόλο ότι οι συνθήκες της βροχής και του κακού καιρού που έχουμε στα Ιόνια τις τελευταίες μέρες απέτρεψαν προφανώς κάποιους συμπολίτες μας να τον χαιρετήσουν στο δρόμο, να μετέχουν στις συγκεντρώσεις που έγιναν αντίστοιχα στα δύο καφέ, αλλά ήταν έκδηλη η ικανοποίησή τους από αυτά που ο Πρωθυπουργός πέτυχε και αυτά που υπόσχεται με την αξιοπιστία που ήδη κέρδισε από την προηγούμενη διακυβέρνηση, την αξιοπιστία που τον διέπει για να πει στους Έλληνες πολίτες για ότι αυτά που θα υλοποιήσει την επόμενη θητεία. Εγώ διέκρινα την αναφορά του στην καλή συνεργασία με την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για να αντιμετωπίσουμε και τα έργα τα αναπτυξιακά με τις δυσκολίες που έχει η γραφειοκρατία και έχουν οι διαδικασίες, αλλά και τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν ιδιαίτερα την Κεφαλονιά και επίσης τη σεμνότητα και το μετρημένο ύφος που πάντα τον διακρίνει και τις τεκμηριωμένες υποσχέσεις που δίνει για το αύριο.